Το βλέμμα στραμμένο στον ουρανό είχαν χθες οι Θρακιώτες, οι οποίοι απόλευσαν την Πανσέλινο. Οι ρομαντικοί επέλεξαν κάποια παραλία για να δουν το αυγουστιάτικο φεγγάρι, το οποίο έχει εμπνεύσει κατά καιρούς τους καλλιτέχνες. Το λογιόγωμο φεγγάρι του Αυγούστου, το ωραιότερο της χρονιάς, προσπάθησαν να το απολαύσουν με ρομαντική διάθεση. Αυγουστιάτικη Πανσέλινο, το ομορφότερο φεγγάρι του χρόνου. Το θέμα γνωστό, χειροϋπομένο, όμως κάθε φορά μοναδικό. Για άλλη μια χρονιά μάγεψε τους κατοίκους της Θράκης. Ερωτευμένα ζευγάρια όλων των ηλικιών συνέρευσαν σε αρχαιολογικούς χώρους και πλαζόλες της Θράκης για να απολαύσουν την Πανσέλινο. Το αυγουστιάτικο φεγγάρι προσέφερε το δυνατό του φως, δίνοντας ένα χρώμα μαγευτικό στο τοπίο. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού τα τελευταία χρόνια έχει καθιερώσει να ανοίγει τους αρχαιολογικούς χώρους στο κοινό κατά την Πανσέλινο του Αυγούστου. Δίνεται έτσι ευκαιρία στους αρχαιόφιλους, αλλά και σε όσους άλλους το επιθυμούν, να αποκτήσουν μια διαφορετική εικόνα από επιλεγμένους αρχαιολογικούς χώρους. Στην αρχαία ζώνη η εκδήλωση θα εμπλουτιστεί με συναυλία μουσικής τζαζ από ένα εξαιρετικό κουιντέτο, τους Mary Swinging. Πιστεύουμε ότι η εικόνα, η νυχτερινή εικόνα ενός αρχαιολογικού χώρου με το αυγουστιάτικο φεγγάρι να καθρεφτίζεται στα νερά του Θρακικού θα είναι μια εξαιρετική εμπειρία τόσο για τους φίλους των αρχαίων όσο και για τους φίλους της μουσικής. Ρωδοπίτες είχαν την ευκαιρία να περάσουν αυτή την ξεχωριστή βραδιά παρέα με την Ατάσα Μποφίλιου και τα τραγούδια της. Υπηρετώ αυτό που αισθάνομαι. Αυτό το κάνω σε όλες τις φάσεις της ζωής μου, όχι μόνο στο είδος της τέχνης που έχω διαλέξει να ακολουθήσω. Θεωρώ ότι λειτουργώ και δρώ καλλιτεχνικά σύμφωνα με τις αρχές μου, την ηθική τάξη την οποία πιστεύω, και μακάρι να υπάρχει και ένας κόσμος που να συμφωνεί με όλο αυτό, να ταιριάζουμε και να συμπορευόμαστε μαζί. Μικρό Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό τα νέα μας ολοκληρώθηκαν αναλυτικά. Σας ευχαριστούμε θερμά που επιλέξατε μας για την ενημέρωσή σας. Καλό βράδυ σε όλους.